επιφέρει το πρώτο πλήγμα στο παρασύνταγμα των μνημονιακών ρυθμίσεων. Επιχειρεί να επαναφέρει την συνταγματική και δημοκρατική τάξη που ανατράπηκε από την αντιμεταρρύθμιση της τελευταίας τετραετίας στο χώρο της διοίκησης. Τα μνημόνια δεν είχαν διαφορετικό πρόσωπο στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Παρά την έντεχνη προσπάθεια που γίνεται να αντιπαρατεθούν οι εργαζόμενοι του ενός στους εργαζόμενους του άλλου ή πολύ περισσότερο στους ανέργους. Και τα δύο, και οι δύο επεμβάσεις και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και στις εργασιακές σχέσεις του δημοσίου και στις εργασιακές σχέσεις του ιδιωτικού, όπως και γενικότερες επεμβάσεις στην οικονομία, αποτελούν συμπίκνωση νεοφιλελεύθερης λογικής, θα πω μετά τις ιδιομορφίες της εφαρμογής της στον χώρο της διοίκησης, που αποσκοπούσαν σε ένα νέο σχέδιο κοινωνίας. Μια κοινωνία όχι απλώς του ενός τρίτου, αλλά μια κοινωνία που ουσιαστικά θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του 1% σε βάρος του υπόλοιπου 99%. Δεν είναι διαφορετικής λογικής η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα από τις απολύσεις τις ουσιαστικά ιδεολειπτικές προσωπικού που δεν είχε αξιολογηθεί σε δομές που ήταν χρήσιμες όπως αυτές της δημοτικής αστυνομίας που χαρακτήρισαν την αντιμεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα. Ούτε είναι διαφορετικής λογικής η κατάργηση των συλλογικών διαδικασιών διαπραγμάτευσης στον ιδιωτικό τομέα, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με την προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα κλίμα τρόμου στο δημόσιο τομέα μέσω της χρησιμοποίησης του πειθαρχικού δικαίου ως οργάνου τρομοκράτησης των υπαλλήλων των δημοσίων. Και τα δύο λοιπόν αυτά φαινόμενα αποτελούν μια προσπάθεια μετατροπής μιας κοινωνίας που διεπόταν στο παρελθόν, τουλάχιστον τυπικά σε επίπεδο συντάγματος, από διατάξεις που επέβαλαν ρυθμίσεις κοινωνικού κράτους δικαίου, σε μια κατεύθυνση ενός κράτους για τους λίγους. Οι δικές μας προσπάθειες οι πολιτικές, τόσο στην αντιπολίτευση, όσο και τώρα που είμαστε στην κυβέρνηση, είναι ακριβώς οι αντίθετες. Είναι για τα δικαιώματα των πολλών, για ένα κράτος που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών και του γενικού συμφέροντος. Και αυτό είναι που δεν γίνεται αντιληπτό από την αντιπολίτευση. Δεν αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων να εξακολουθείς να έχεις την ίδια πολιτική και ηθική αντίληψη που υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πολλών, είτε είσαι εκτός, είτε είσαι εντός κυβερνητικής εξουσίας. Για μας, το γενικό συμφέρον είναι ακριβώς το συμφέρον του 99%. Και δεν είναι το συμφέρον της ολιγαρχίας των συμφερόντων που αποτελεί το σύστημα της διαπλοκής, τα συμφέροντα του 1%. Με το νομοσχέδιο αυτό, λοιπόν, επέρχεται το πρώτο πλήγμα στις μνημονιακές ρυθμίσεις και θα ακολουθήσει με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και με την αποκατάσταση των συλλογικών ρυθμίσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της διαιτησίας και του ρόλου του ΟΜΕΔ, η αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων και στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί εκεί έγκυται το βασικό διακύβευμα. Τι είδους κοινωνία θα έχουμε και τι είδους κράτος θα έχουμε, για το συμφέρον των λίγων ή για το συμφέρον των πολλών. Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί την πρώτη στάση των θεσμικών μας παρεμβάσεων στο δημόσιο. Όπως έχουμε πει, σε βάθος εξαμήνου θα έχουμε τη συνολική αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, σε βάση που να αποκαθιστά την πλήρη λειτουργικότητά της, στο βαθμό που μπορούμε να το κάνουμε εν ώψη των οικονομικών δυσχεριών που αντιμετωπίζει η χώρα. Σε ένα μήνα από σήμερα θα έχουμε το νόμο για το σύστημα επιλογής, το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων και το νέο σύστημα αξιολόγησης. Με αυτό όμως το πρώτο νομοσχέδιο επιδιώκουμε δύο παράλληλους στόχους. Αφενός να αποκαταστήσουμε αδικίες και αντισυνταγματικότητες. Αφετέρου να εξορθολογήσουμε διαδικασίες και δομές του δημοσίου, να το κάνουμε πιο λειτουργικό μέσω κυρίως της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ταυτόχρονα να καλύψουμε τις άμεσες λειτουργικές ανάγκες που έχουν προκύψει. Ακούστε, ποτέ παρά τις ιδεολειψίες
των απολογητών της νεοφιλελεύθερης Λέλαπας, το πρόβλημα της διοίκησης δεν ήταν το μεγάλο της μέγεθος. Αντιθέτως, ήδη πριν από την κρίση, η Ελλάδα βρισκόταν περίπου στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον αριθμό δημοσίων υπαλλήλων ανακάτοικο και ως προς τις δημόσιες δαπάνες, και σήμερα βρισκόμαστε σε μια πλήρη συρρήκνωση του δυναμικού του ανθρώπινου του δημοσίου. Από 920.000 δημοσίους υπαλλήλους που είχαμε το 2010, τώρα βρισκόμαστε περίπου στις 600.000. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο ζήτημα ανταπόκρισης στις κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετεί το δημόσιο. Γιατί τη δημόσια διοίκηση δεν την έχουμε για να παίρνουν μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τη δημόσια διοίκηση την έχουμε για να πηγαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο, όταν αρρωσταίνουμε να μπορούμε να έχουμε δωρεάν υγεία και να μην χρειάζεται να πληρώνουμε όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Τη χρειαζόμαστε για να έχουμε ασφάλεια και δημόσια τάξη. Όλες αυτές οι κοινωνικές λειτουργίες αυτή τη στιγμή δίθεται σε κίνδυνο ακριβώς λόγω της πίεσης που έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια στη δημόσια διοίκηση. Που δεν είναι μόνο πίεση ως προς τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και ως προς τις συνθήκες εργασίας. Η δαιμονοποίηση των δημόσιων υπαλλήλων, αυτό που έχει ακουστεί από χίλιοι υπουργού, ότι ένα εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για τα βάσανα 10 εκατομμύριων, δείχνει ακριβώς πώς προσπαθεί το να μελετηθεί το βασικό πρόβλημα της κακοδαιμονίας της ελληνικής κοινωνίας. Όχι από τα συμφέροντα που εξυπηρετούσαν το 1% του πληθυσμού, αλλά τάχα σε αυτόν τον αόρατο εχθρό, τον εσωτερικό, το δημόσιο υπάλληλο. Το πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου αφορά τον εκδημοκρατισμό των σχέσεων κράτους και κοινωνίας. Γιατί το κράτος χρησιμοποιείται σαν πολιορκητικός κρυός για να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές διεκδικήσεις. Η περίπτωση της πολιτικής επιστράτευσης απεργών, μοναδικό φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη, αποτελεί ένα ευληματικό τρόπο μέσω του οποίου το κράτος ήταν απέναντι στην κοινωνία. Και αυτή τη μορφή κρατισμού επιχειρούμε να την αντιμετωπίσουμε, επαναφέροντας το θεσμό της επίταξης προσωπικών υπηρεσιών ακριβώς εκεί που τον προβλέπει το Σύνταγμα. Όχι ως μέτρο αντιμετώπισης της απεργίας, αλλά ως μέτρο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, είτε σε συνθήκες πολέμου, είτε σε συνθήκες ειρήνης. Ανάλογες είναι οι προσπάθειες που κάνουμε για το άνοιγμα των ανεξάρτητων αρχών στην κοινωνία. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τον εξορθολογισμό του πειθαρχικού δικαίου. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μία μαζική επίθεση εναντίον των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, που εκδηλώθηκε με πολλούς τρόπους, αλλά και μία επιχείρηση φόβου. Το πειθαρχικό δίκαιο λοιπόν των δημοσίων υπαλλήλων είχε χρησιμοποιηθεί ακριβώς ως εκείνος ο πολιορκητικός κρυός που θα εγκαθιστούσε ένα κράτος ζώφου και τρόμου στη δημόσια διοίκηση. Με πλήρη ανατροπή του τεκμήριου αθωότητας, οποιοδήποτε δημόσιος υπάλληλος παραπεπόταν σε πειθαρχικό συμβούλιο, ανεξαρτήτως από τις συνθήκες τέλεσης του πειθαρχικού αδικήματος, χωρίς καμία δυνατότητα να απολογηθεί και η απολογία του αυτή να επηρεάσει την τελική απόφαση, ετίθετο αυτομάτως εκτός καθηκόντων. Αυτό θα ήταν το ακριβές ανάλογο εάν εμείς ήμασταν αντικείμενο κάποιας μήνυσης να προφυλακιζόμασταν αυτομάτως, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να ακουστούμε και για οποιοδήποτε αδίκημα. Είναι προφανές ότι αυτή η πλήρης ανατροπή του τεκμηρίου αθωότητας δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε τυχαία. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι μεγάλος αριθμός διώξεων που οδηγούσαν τους υπαλλήλους εκτός υπηρεσίας αφορούσε ακριβώς την άσκηση συνδικαλιστικής δράσης. Επεμβαίνουμε στο επίπεδο αυτό και αφενός επαναφέρουμε το θεσμό της δυνητικής αργίας, γιατί πράγματι υπάρχουν περιπτώσεις που το τεκμήριο αθωότητας κάμπτεται, που δεν μπορεί ένας ύποπτος για κατάχρηση, για παράδειγμα, να παραμένει διαχειριστής και υπόλογος σε ένα δημόσιο ταμείο ή ένας εκπαιδευτικός σε ένα σχολείο, ο οποίος είναι ύποπτος για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικό με τη γενετής ελευθερία να παραμένει. Αυτή είναι μάλιστα μια από τις περιπτώσεις που διατηρούμε την αυτοδίκαιη αργία. Αλλά για όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει να επικρατήσει
αυτό το κεκτημένο του νομικού πολιτισμού, να εξετάζεται κατά περίπτωση το πειθαρχικό αδίκημα και αν υπάρχει λόγος προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, πράγματι να τίθεται σε δυνητική αργία ο δημόσιος υπάλληλος. Ορίζουμε ρητά ότι δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά σε καμία περίπτωση η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης. Πράγμα που, όπως σας είπα, είχε χρησιμοποιηθεί κατά κόρον το προηγούμενο διάστημα για την τρομοκράτηση των δημοσίων υπαλλήλων. Και επαναφέρουμε τον θεσμό της συμμετοχής των δημοσίων υπαλλήλων στα πειθαρχικά συμβούλια, όχι προφανώς πλειοψηφικά, αλλά πάντοτε με την εκπροσώπηση των δύο αιρετών που παραδοσιακά συμμετείχαν στη δημόσια διοίκηση. Αυτό δεν είναι μέτρο επαναφοράς πελατειακών ρυθμίσεων. Ο πελατειασμός και η πατρονία στη δημόσια διοίκηση πάντοτε ξεκινούσε εκ των άνω. Το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει. Πράγματι έπεφταν στα μαλακά στο παρελθόν πολλοί διοκόμενοι πειθαρχικοί υπάλληλοι. Γιατί ερχόταν από το γραφείο του Διευθυντή του Υπουργού το σημείωμα ότι αυτός είναι δικός μας. Και μάλιστα στο παρελθόν πολλές φορές και οι αιρετοί έπαιζαν τέτοιο ρόλο, δεν το κρύβουμε. Ο πελατειασμός διαπερνούσε μέσω του δικοματισμού του κυρίαρχου τότε και το συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση των εργαζομένων όταν δικάζονται πειθαρχικά εργαζόμενοι. Οι Αγγλοσάξονες δεν θεωρούν βασικό στοιχείο της απονομής δικαιοσύνης να κρίνεσαι από ενόρκους που είναι σαν και σένα. A jury of your own peers. Γιατί εμείς θα πρέπει να είμαστε διαφορετικοί, γιατί να έχουμε διαφορετικά κριτήρια νοημοποίησης και συμμετοχής στην πειθαρχική διαδικασία? Όσοι επικαλούνται τη συμμετοχή των εργαζομένων ως επιβίωση πελατειασμού, νομίζουν ότι εμείς θα εξακολουθήσουμε να έχουμε το πελατειακό κράτος που αυτοί δημιούργησαν. Όλες οι επεμβάσεις μας όμως κατατείνουν στη διαφάνεια, στο άνοιγμα της διοίκησης στην κοινωνία και ακριβώς στη συντριβή του πελατειακού συστήματος, που προφανώς δεν είμαστε εμείς αυτοί που το έκτισαν στη διοίκηση, αλλά ο πάλι ποτέ παλαιοκομματισμός, ο πάλι ποτέ δικομματισμός Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά επεμβάσεις στις οποίες δεν θα επεκταθώ, θα τις δούμε αναλυτικά στην κατάρθρωση συζήτηση, που επιδιώκουν να κάνουν τη διοίκηση πιο ευέλικτη, είτε καταργώντας διαδικαστικούς τύπους που δεν χρειάζονται, είτε μεταθέτοντας το βάρος από τον πολίτη στη διοίκηση, όπως είναι για παράδειγμα η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, διάταξη που προϋπήρχε, αλλά είχε καθιερωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ουσιαστικά να παραμένει ανενεργή. Εμείς την καθιερώνουμε ως κανόνα. Και παράλληλα με τους θεσμούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που εισάγουμε, θα μπορέσουν να κάνουν τη ζωή, την καθημερινή των διοικούμενων, απλούστερη και ευκολότερη. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχει πρόβλεψη για το ηλεκτρονικό μητρό του ΑΣΕΠ, που θα επιτρέψει σε αυτό το θεσμό, που ήταν πράγματι ένας από τους θεσμούς που επέφεραν πλήγμα στον πελατειασμό και την πατρονία, να ξεφύγει από το βασικό πρόβλημα που έχει, την καθυστέρηση των διαδικασιών του. Όπως είπα, θα αναφερθώ αναλυτικότερα στην κατάρθρο ανάγνωση του νομοσχεδίου σε επιμέρους διατάξεις, γιατί ακριβώς λόγω του λεπτομεριακού και του τεχνικού τους χαρακτήρα δεν επιτρέπουν ανάπτυξη αποτελεσματικότερης σε αυτή τη φάση της διαδικασίας που βρισκόμαστε. Το τέταρτο κεφάλαιο. Πόσο χρόνο έχω ακόμα, κύριε Πρόεδρε? Ωραία, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, αν ήταν δυνατόν, 5 λεπτά συνολικά. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά την αποκατάσταση αδικιών. Έχω προχωρήσει σε εκτεταμένη διαβούλευση. Όχι μόνο για αυτό το κεφάλαιο, αλλά με όλα. Πρέπει να έχω δει δεκάδες φορές το προηγούμενο διάστημα. Λέω ευθέως ότι με αυτό το νομοσχέδιο δεν αποκαθιστούμε όλες τις αδικίες του παρελθόντος, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε σε μία μόνο στιγμή. Πρόκειται όμως για αποκατάσταση σημαντικών αδικιών. Είχα πει προηγουμένως ότι μπορεί να είναι νεοφιλελεύθερης σύλληψης η μνημονιακή αντιμεταρρύθμιση στον χώρο της διοίκησης, ήταν όμως πελατειακής εφαρμογής. Ένα νεοφιλελεύθερο σχέδιο αλλαγής, για παράδειγμα, τι θα έκανε? Θα έκανε ένα μαζικό outsourcing όλων των υπηρεσιών καθαρισμού. Θα απέλυε όλες τις καθαρίστριες.
Εδώ τι είχαμε. Επειδή επικράτησε η πελατειακή λογική, είχαμε μεμονωμένες, αποσπασματικές ρυθμίσεις. Οι μικροί άνθρωποι είναι αυτοί που την πλήρωσαν. Όχι όλες οι καθαρίστες, οι καθαρίστες του Υπουργείου Οικονομικών, για να μην θυγεί κανένας άλλος ενδεχομένως εκεί. Όχι πως θα θέλαμε προφανώς εμείς να υπάρχουν θύματα. Απλώς όταν ζητούσε αίμα η Τρόικα, το αίμα αυτό το αναζητούσαν αυτοί που κυβερνούσαν, ακριβώς στους ανθρώπους που ήταν απροστάτευτοι από το δίκτυο πελατειασμού που προστάτευε τους δικούς τους ανθρώπους. Κανείς από αυτούς που απολύθηκαν ή τέθηκαν σε διασημότητα δεν είχε αξιολογηθεί. Η δημοτική αστυνομία που διαλύθηκε ήταν η υπηρεσία που όχι απλώς δεν επέφερε δημοσιονομικό βάρος στο δημόσιο, αλλά αντιθέτως έφερε είσοδα στους Δήμους. Οι κλάδοι των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που καταργήθηκαν είναι χρυσοφόροι στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί ήταν πράγματι συνεπές το σχέδιο της αντιμεταρρύθμισης. Μετέφερε έμεσα πλούτο από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, ευνοώντας τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Εδώ αποκαθιστούμε τις αδικίες αυτές. Αλλά ο στόχος μας δεν ήταν μόνο να αποκαταστήσουμε ατομικές αδικίες, αλλά να δώσουμε μια απάντηση και στο πώς θα καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του δημοσίου. Γιατί, ναι, μεν το μέγεθος του δημοσίου ποτέ δεν ήταν το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης, η άνηση όμως κατανομή προσωπικού, η ανορθολογική οργάνωση είναι και παραμένει το βασικό πρόβλημα του δημοσίου. Ακριβώς λόγω της εφαρμογής του πελατειασμού και της πατρονίας. Ακριβώς επειδή ο σκοπός των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν να βολέψουν τα δικά τους παιδιά και όχι να εξορθολογήσουν τη διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, όπως θα αποκαταστήσουμε και την αξιολόγηση, όχι μια τιμωρητική διαδικασία, αλλά μια διαδικασία βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι καθιερώνουμε και νέους θεσμούς κινητικότητας, που αντίθετα με το παρελθόν δεν είναι ούτε ο προθάλαμος ούτε ο φερετζές για την απόλυση, αλλά προσπαθούν να συμβιβάσουν τη βούληση του υπαλλήλου να πάει σε μια θέση που θα ξεδιπλώσει τις ικανότητές του και θα μπορέσει να αποδώσει και τις ανάγκες του δημοσίου. Ακριβώς έτσι αποσκοπούμε και στο μέλλον να κινηθούμε, με διαδικασίες που ως πρωταρχικό σκοπό θα έχουν την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και την κάλυψη των βασικών αναγκών. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά διάφορες ρυθμίσεις, πάλι εξορθολογιστικές, παραμετρικές αλλαγές. Εκεί υπάρχουν δύο μείζονες αλλαγές που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και για την οποία θα μιλήσει αναλυτικότερα ο Υπουργός Νίκος Βούτσης, γιατί αυτός είναι ο βασικός συντάκτης του. Θα μου επιτρέψετε το τελευταίο λεπτό να αφιερωθώ στην προσωπική επίθεση που μου έγινε, που δεν τη θεωρώ βέβαια προσωπική. Εξ αρχής είχα πει ότι ο στόχος της είναι η κυβέρνηση. Και έχει ως αντικείμενο εμένα, πρώτον διότι είμαι αυτός ο οποίος θα έφερνε το πρώτο νομοσχέδιο που θα επέφερε πλήγμα στις μνημονιακές ρυθμίσεις, και δεύτερον, γιατί πολλοί φαντάστηκαν ότι ήμουν ιδανικός στόχος για να τρωθεί αυτό που και ο κύριος Κικίλιας είπε, ότι είναι το ηθικό πλεονέκτημα της Δήμος Παράταξης, ηθική υπεροχή. Να σας πω λοιπόν ότι, καλά, προφανώς η αρχική βρώμικη κατηγορία, ότι εγώ θα είχα άμεσο οικονομικό όφελος από την αποκατάσταση των αυτών, έχει καταπέσει. Ακόμα και αυτοί που εξέμεσαν αρχικά τον οχετό αυτό, τον ξανακατάπιαν. Ακριβώς γιατί ξέρουν ότι τον Ιούνιο δικάζονται. Η κατηγορία αυτή, ότι δηλαδή εγώ είχα να περιμένω οικονομικές απολαβές από το νομοσχέδιο αυτό, η παντελώς αστήριχτη, συκοφαντική, κατασκευασμένη από τα χαλκία της διαπλοκής κατηγορία, κατέρευσε και μετατράπηκε και σε κάτι άλλο, πιο εκλεπτισμένο, αυτό που ακούσαμε. Ότι εγώ, επειδή δικηγορούσα όταν δεν ήμουν ούτε ευρωβουλευτής, ούτε υπουργός, υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα των πολλών, δεν έχω δικαίωμα τα συμφέροντα αυτών των πολλών να τα νομοθετήσω τώρα που είμαι στην κυβέρνηση. Εγώ ως δικηγόρος, σε αυτές τις υποθέσεις που είχαν πολιτικό ενδιαφέρον, δεν έκανα τίποτα περισσότερο από το να υπερασπίζομαι συνταγματικά και νομικά αυτό που θεωρούσα πολιτικά ορθό. Και σωστά είπε ο κύριος Φίλης, όχι μόνο στα δικαστήρια, αλλά και στο δρόμο. Αυτό ονομάζεται στην αγγλοσαξονικό νομικό κόσμο, όταν γίνεται για πολιτικούς λόγους, public interest litigation, δηλαδή δικαστικός αγώνας υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Στη μεγαλύτερη κατηγορία αυτών των υποθέσεων, ήδη βλέπω το πρώτο νομοσχέδιο, το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, για την πολιτική επιστράτευση.
Σε όλες αυτές τις υποθέσεις που είχαν άμεσο πολιτικό περιεχόμενο, δεν δεχόμουν αμοιβή. Σε υποθέσεις που είχαν μαζικό αριθμό ανθρώπων, όπως περιπτώσεις των απολυμένων και των διαθέσιμων, έπαιρνα πράγματι την ελάχιστη αμοιβή, γιατί αυτό επιβάλλει ο κώδικας δικηγόρων και γιατί το αντίθετο θα ήταν και αθέμητος ανταγωνισμός απέναντι στους άλλους συναδέρφους δικηγόρους. Ποτέ όμως δεν ήταν το οικονομικό κριτήριο το βαρύνω στην επιλογή μου. Πάντοτε το έβλεπα αυτό σαν πολιτική πράξη, σαν συνέχεια της υπόλοιπης πολιτικής μου δράσης. Στο κάτω-κάτω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αν με ενδιέφεραν τα χρήματα, στην Ευρωβουλή θα έμενα. Θα είχα και τη δυνατότητα να έχω το δικηγορικό μου γραφείο και να έχω και απολαβές. Δεν με ενδιέφεραν ποτέ τα χρήματα. Με ενδιέφερε πάντοτε να έχω μια συνεπή ηθική και πολιτική δράση. Επομένως, θεωρώ ότι όσοι από εσάς είστε καλόπιστοι, δεν πρέπει να επαναλαμβάνετε αυτό τον οχετό κατηγοριών που τα χαρτία κατασκεύασαν εναντίον μου και τα οποία έχουν ήδη καταπέσει. Δεν αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων το να κρατά κανείς την ίδια πολιτική και ηθική στάση που είχε πριν γίνει πολιτικός με την έκθεσή του στον πολιτικό στίβο. Πού θα οδηγούσε αυτή η αντίληψη που έχετε ως σύγκρουση συμφερόντων, που δεν είναι αυτή του κώδικα δεοντολογίας, που συνδέει στενά την προσδοκία οικονομικού ωφέλους από τον Υπουργό σε σχέση με την πολιτική του δράση? Εγώ ούτε ένα ευρώ δεν περιμένω ως προσωπική απολαβή από κάτι τέτοιο. Να σας πω δύο παράδοξα στο οποίο θα κατέληγε αν κανείς υιοθετούσε την αντίληψή σας. Το ένα παράδοξο θα ήταν, για παράδειγμα, ένας ακτιβιστής για τα περιβαλλοντικά δικαιώματα να μην μπορούσε ποτέ να γίνει υπουργός περιβάλλοντος. Γιατί ακριβώς ο ακτιβισμός της δράσης στο παρελθόν θα δημιουργούσε ένα τέτοιο κόλλημα. Και ένα άλλο πιο σημαντικό, κύριε. Θα κατέληγε η απόλυτη εφαρμογή αυτού του τείχους, που δεν αφορά την περιστρεφόμενη πόρτα. Είναι άλλο όταν ένας αξιωματήγος της Goldman Sachs, κύριε Καρκατσούλη, γίνεται υπουργός οικονομικών και μετά επιστρέφει στην Goldman Sachs. Εκεί εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων σε καθεστώς μη διαφάνειας. Και εντελώς άλλο όταν υπάρχει μια άσκηση πολιτικής δικηγορίας, public interest litigation, σε καθεστώς διαφάνειας, που εξ αρχής το είχα πει όχι μόνο στον Πρωθυπουργό, κύριε Μητσοτάκη, σε ανοιχτή συγκέντρωση προς όλους απολυμμένους και διαθέσιμους στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, ακριβώς για να δείξω ότι είναι γνωστό σε όλους ότι είχα παρόμοια δράση. Αλλά από τη στιγμή που έγινε υπουργός, υπάρχει ένας τείχος αδιαπέραστος και ψηλός που χωρίζει τη μια δραστηριότητα από την άλλη. Και τελειώνω τέλος ότι αν θέλαμε, για να αποφύγουμε αυτή την περιστρεφόμενη πόρτα, να μην υπάρχει επαγγελματική ανασχόληση πριν από την επασχόληση με τη δικηγορία, με την πολιτική, τότε μόνο ανεπάγγελτοι και γόνοι πολιτικών οικογενειών, αυτοί δηλαδή που συμμετέχουν στις συστημικές οικογένειες που αποτελούν τμήμα της διαπλοκής, θα μπορούσαν να ήταν πολιτικοί. Αυτοί που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων και όχι των πολλών. Όλα αυτά λοιπόν που ακούμε τώρα για σύγκρουση συμφερόντων αφορούν πράγματι σύγκρουση συμφερόντων. Αλλά όχι τη δική μου, τη σύγκρουση συμφερόντων των λίγων και των πολλών, των διαπλεκόμενων και του λαού. Και θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, όταν ακούμε τους υποκριτές και τους φαύλους, να μπορούμε να διακρίνουμε την υποκρισία και τη φαυλότητα. Για 3 λεπτά να προσθέσω. Ναι.